Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και συνδεόμαστε τώρα με την καθηγήτρια παιδιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος βεβαίως της επιδημιολογικής ομάδας, την κυρία Ζώη Δωροθέα Πανά. Κυρία Πανά, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ουσιαστικά ολοκληρώσαμε την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης φάσης χαλάρωσης των μέτρων. Πήγε πολύ καλά και σήμερα. Προβληματίζει όμως η εικόνα της Λεμεσού. Θα λάβετε κάποια μέτρα? Κοιτάξτε, όπως πολύ ορθά θέσατε, νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και όσον αφορά το καθολικό απαγορευτικό και τα προηγούμενα περιοριστικά μέτρα έχουν δράσει αθρηστικά έτσι ώστε να έχουν αποφέρει καρπούς. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είδαμε και από το ρεπορτάζ σας, συνεχίζουμε να έχουμε μια ικανοποιητική επιδημιολογική εικόνα πανκύπρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πράγματι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει στην επαρχία της Λεμεσού μία αυξημένη, ας το πούμε, θετικότητα, ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, που όπως είπατε κυμαίνεται σταθερά περί το 0,5%, όπως επίσης και από την εθνική μας αναφορά, την τελευταία που έχει εκδοθεί την Πέμπτη, είδαμε ότι και ακόμα ένας δείκτης, δηλαδή η αθρηστική επίπτωση των τελευταίων 14 ημερών, είναι αρκετά πιο αυξημένη στην περιοχή της Λεμεσού σε σχέση με τον Πανκύπριο δείκτη και τις άλλες επαρχίες. Συγκεκριμένα ενδέχεται δηλαδή να δούμε τοπικά lockdown ξανά ή κάποια άλλα μέτρα τοπικά, όπως βλέπουμε και στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει, και το είδαμε και από την προηγούμενη φάση όταν είχαμε προβεί σε γεωγραφικό διαχωρισμό και απομόνωση, να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες που έχει η Κύπρος, το ότι είναι μια μικρή χώρα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το θέσατε ως ερώτημα, νομίζω ότι η βάση, ο πρωταρχικός αγώνας μας είναι να δούμε πέρα από αυτή την παρατήρηση ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν ώστε η επαρχία της Λεμεσού να έχει το τελευταίο διάστημα αυτή τη διαφορά. Άρα λοιπόν, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε παρέμβαση, οφείλουμε μετά την παρατήρηση να δούμε τα αίτια. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί έχει σημαντικό ρόλο το κομμάτι της ιχνηλάτησης, δηλαδή να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο τις τελευταίες μέρες. Βεβαίως, είδαμε και σήμερα ότι είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό, αλλά είχαμε και τον μεγαλύτερο αριθμό διαγνωστικών τεστ. Οπότε παίζει και αυτό ένα ρόλο. Να μείνουμε όμως γενικότερα στην χώρα μας και σε αυτή την καλή εικόνα και θέλω να μου πείτε αν συνεχίσουμε να την διατηρούμε αυτή την εικόνα. Ποιες θα είναι οι επόμενες χαλαρώσεις? Πότε θα ανοίξουν, παραδείγματος χάρη, τα γυμναστήρια, οι καφετέρειες, ο κλάδος της εστίασης? Αργούν ή είναι στο πλάνο σας για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, πράγματι γίνεται αυτή την περίοδο ένας αγώνας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τον επιδημιολογικό κίνδυνο υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες εξίσου σημαντικοί, όπως είναι η εξουθένωση του κόσμου, κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι. Οπότε το κομμάτι της επανεκκίνησης νομίζω ότι είναι ένας κοινός στόχος το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τους χρόνους που προαναφέρατε, δυστυχώς δεν μπορώ και δεν είμαι και η αρμόδια να σας απαντήσω. Σίγουρα όμως γνωρίζουμε ότι από τη μία φάση στην επόμενη, καλά είναι να διατηρούμε ένα διάστημα ασφάλειας και αξιολόγησης της κάθε περίοδου, mm-hmm, περί τις 2 εβδομάδες, ώστε να είμαστε σίγουροι και να προχωρούμε μπροστά. Άρα, πάμε καλά την επόμενη εβδομάδα, κύριε Πανά, ποιοι έχουν σειρά? Είναι τα γυμναστήρια που έχουν προτεραιότητα να ανοίξουν, που είναι και από τον κλάδο που πραγματικά έχει χτυπηθεί περισσότερο, γιατί έχει τερματίσει τη λειτουργία του το μεγαλύτερο διάστημα. Μαζί βεβαίως με τις καφετέρειες, αλλά ας πούμε ότι είναι ένας χώρος όπου μπορούν να υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί. Είναι τα γυμναστήρια που θα ακολουθήσουν ή ναι, όλα βέβαια μαζί θα έχουμε ένα τρίτο κύκλο χαλάρωσης? Επειδή αναφέρεστε σε τρίτο κύκλο χαλάρωσης, η προσπάθεια που γίνεται με συζητήσεις είναι να έχουμε εναρμονισμένα πρωτόκολλα σε διάφορους χώρους για να μην τίθονται και θέματα αντιδράσεων, θέμα του ανταγωνισμού και ούτω καθεξής. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, όμως το προσπαθούμε. Όσον αφορά λοιπόν τα γυμναστήρια που το θέσατε, ήδη έχει γίνει μια προεργασία με τις φάσεις όσον αφορά την επανεκκίνηση της άθλησης και πράγματι το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να επανεκκινήσουμε και τους κλειστούς χώρους άθλησης, άρα εννοείται και τα γυμναστήρια, έτσι ώστε να ξεκινήσει και σε κλειστούς χώρους το κομμάτι της άθλησης ελεγχόμενα, διότι όπως αναφέρατε είναι μια δίρυτη ανάγκη πλέον. Μάλιστα. Και εστίαση και καφετέρειες πάνε για πιο μετά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
και για το κομμάτι της εστίασης έχει γίνει ένας οδικός χάρτης με τα μέτρα και το πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Από εκεί και πέρα πάλι, όπως σας προανέφερα, για το κομμάτι των χρονοδιαγραμμάτων είναι θα μια... Θα το βλέπετε, βλέπετε τα δεδομένα και προχωράτε. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα rapid test, είδαμε ότι έχουμε και μια καλή πρωτιά στην Ευρώπη. Ουσιαστικά είμαστε οι πρώτοι σε αριθμό διαγνωστικών τεστ, αντιγόνου. Θέλω να σας ρωτήσω όμως μέχρι πότε θα συνεχιστούν, διότι υπάρχει και μια ταλαιπωρία από τους εργαζόμενους και νομίζω ότι θα ήθελαν να γνωρίζουν μέχρι πότε θεωρείτε ότι θα χρησιμοποιείται αυτό το όπλο. Κοιτάξτε, είναι καταρχήν μεγάλη χαρά και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την πρωτιά που έχουμε. Το δεύτερο είναι ότι η Κύπρος εξ αρχής, νομίζω, χρησιμοποιούσε τον ευρύ εργαστηριακό έλεγχο ως βασικό πυλώνα για την έγκυρη ανίχνευση των κρουσμάτων και των επαφών και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δωρεάν εξετάσεις που παράγονται από το κράτος. Τώρα, αν με ρωτάτε για το σαφές χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι εφόσον είμαστε στην αρχή της επανεκκίνησης και επαναδραστηριοποιούμε διάφορους τομείς, έχει νόημα, έχει λόγο η ύπαρξη αυτού του όπλου, ώστε να γίνεται συστηματικά. Εννοείται πως κατανοούμε την ταλαιπωρία του κόσμου, δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο να το κάνει σε τακτική βάση, όμως είναι ένα όπλο που πρέπει να αξιοποιούμε συστηματικά για να έχουμε και συστηματική τακτική εικόνα της κατάστασης. Μάλιστα, άρα θα συνεχιστεί ενδεχομένως και μέχρι τον Απρίλιο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει χρονοδιάγραμμα να σταματήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι ουσιαστικά υποσυζήτηση, αλλά αν με ρωτάτε, νομίζω ότι έχει λόγο να συνεχιστεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Τώρα θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Αναφέρθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στον κορονοϊό και είπε ότι ήρθε για να μείνει στις ζωές μας. Τι ακριβώς εννοεί? Κοιτάξτε, γενικά οι κορονοϊοί το γνωρίζουμε ότι είναι μικροοργανισμοί οι οποίοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και έχουν προκαλέσει και τα τελευταία 15 χρόνια ήδη τρεις επιδημίες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα για το στέλεχος το οποίο προκάλεσε την πανδημία, όπως επίσης και για τα νεότερα μεταλλαγμένα στελέχη που φαίνεται ότι έχουν ένα εξελικτικό προτέρημα, μας κάνουν να θεωρούμε ότι η όλη κατάσταση των συγκεκριμένων στελεχών θα μείνει για ένα διάστημα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πανδημία θα είναι στην ίδια κατάσταση. Έχουμε τώρα πολλά όπλα, έχουμε τα εμβόλια, ενδεχομένως στο μέλλον να έχουμε και στοχευμένες θεραπείες και ο αγώνας είναι τέτοιος ώστε να μεταπηδήσει σε μια κατάσταση που θα είναι ενδημική, δηλαδή παρόμοια με αυτή της γρίπης. Άρα λοιπόν πρέπει να τον έχουμε κοντά μας, όμως δεν θα είναι υπό τη μορφή που έχουμε τώρα. Δηλαδή θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να διαχειριστούμε πλέον τα στελέχη αυτά ως να είναι μια γρίπη. Αυτό όμως θα χρειαστεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα χρονικό διάστημα για να το πετύχουμε. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μη σωστή εκτίμηση του κινδύνου εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών διαπιστώνει Επίτροπος Διοικήσεως αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία στους εργάτες, αδειάζοντας τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Εκ πρώτης όψης, όπως είπε, το πόρισμα για το θάνατο του 15χρονου Στυλιανού προσομοιάζει στις ίδιες συνθήκες.